Εντάξει, ένα πρώτο φιλικό πάρα πολύ νωρίς για τα δεδομένα. Έχουμε δέχει εδώ και 10 μέρες που έχει ξεκινήσει 12 μέρες τις προπονήσεις. Και σίγουρα απλώς μόνο εικόνες μπορείς να δεις και όχι να βγάλεις συμπεράσματα το τι θα μπορείς να κάνεις στο μέλλον. Θέλουμε να γίνουμε ομάδα, τόσο στην άμυνα όσο στην επίθεση και όσο και στο πόσο εκφραζόμαστε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή πρέπει να δουλέψει και σαν ομάδα το μυαλό μας. Από εκεί πέρα, για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει να είναι οι παίκτες έτοιμοι να βρεθούν στις θέσεις που χρειάζεται για να έχει συνέχεια το παιχνίδι μας. Το λόγο που θέλει να γίνει ομάδα είναι να παίξουμε πιο ομαδικά. Για να παίξουμε όμως πιο ομαδικά, πρέπει να έχεις και τους παίκτες στις κατάλληλες θέσεις. Άρα πρέπει να μάθουμε και τις δευτερεύουσες κινήσεις, αλλά και οι παίκτες να είναι έτοιμοι να ψάξουν να βρουν τις επόμενες καλές φάσεις. Εντάξει, κάπου κι εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα κατάλληλα σχήματα της ομάδος, πώς οι παίκτες μεταξύ τους βρίσκονται καλύτερα. Πιστεύω είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, θα το ελέγξουμε, θα συζητήσουμε με τους παίκτες πώς πρέπει να είναι έτοιμοι να κάνουν. Εκείνο το οποίο εμείς πρέπει να κοιτάξουμε είναι περισσότερο να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει στην άμυνα. Πιστεύω στην επίθεση σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο μας. Ο Τέιλορ σίγουρα πάρα πολλά πράγματα φαίνονται καινούργια. Το παιχνίδι παίζει στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που παίζεται τόσο και στο, όχι μόνο στο NBA και στο κολεγιακό μπάσκετ, οπότε πρέπει σιγά σιγά να βρει τα πατήματα πάνω στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού. Μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερους εφηδιασμούς αν είχαμε καλύτερη πρώτη κίνηση μετά την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά ώστε και οι παίκτες να ξέρουν μέσα στο γήπεδο το ρόλο τους, ποιος είναι κλασικός ρόλος ο δικός. Βέβαια, πολλές φορές χάσαμε ορισμένα ελεύθερα καλάθια κάπου το καλάθι σε fast break που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει σε fast break και τραγήσει μορφή καλάθια και θα ήταν ακόμη πιο καλύτερη κατάσταση. Όλους τους παίκτες που έχουμε στην ομάδα υπολογίζουμε να έχουν σπουδαίο ρόλο μες στην ομάδα. Σίγουρα είναι μια γιορτή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μια γιορτή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μια γιορτή για αυτή την ομάδα η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ελπίζω να είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, ώστε να ευχαριστηθεί και ο κόσμος, αλλά και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο όλους αυτούς οι οποίοι έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Και με επιτυχίες τόσο ευρωπαϊκά όσο και στο ελληνικό χώρο.